Με τη σημερινή εκδήλωση θέλουμε να φωτίσουμε μία άγνωστη πτυχή που είναι σημαντικό να θυμηθούν οι παλιοί αλλά και να γνωρίσουν οι νέοι και έχει να κάνει με το γεγονός ότι και στη χώρα μας η ιστορία, η ιστορική πορεία αν θέλετε του ποδοσφαίρου έχει παράλληλη τροχιά με την πορεία εμφάνισης μιας νέας πρωτοπόρας τάξης της εργατικής. Και δεν θα ήταν υπερβολή εξ αρχής να πούμε ότι το ΚΚΕ συνέδεσε τη δράση του με την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού στην Ελλάδα και ιδιαίτερα με το πιο λαοφιλές άθλημα το ποδόσφαιρο. Ένα άθλημα δηλαδή, χωρίς περίπλοκους κανόνες, που μπορεί να παιχτεί σε μια οποιαδήποτε αλάνα, με οποιαδήποτε ακόμα και μια αυτοσχέδια μπάλα, αποτελεί το κατεξοχήν παιχνίδι της φτωχολογίας, ένα παιχνίδι που συνδυάζει την ατομικότητα με τη συλλογικότητα, που αναδεικνύει το ατομικό ταλέντο και την επιβράβευσή του μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Και αν και σύντροφοι και φίλοι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσουμε τα υπόλοιπα αθλητικά τμήματα του Ατρομήτου και του Περιστερίου, σήμερα όμως θα επικεντρώσουμε στο άθλημα των αθλημάτων. Θα επικεντρώσουμε σε αυτό το άθλημα που σε αντίθεση με την κυρίαρχη ιδεολογία του ατομισμού και τη λογική ο ένας σε βάρος των άλλων και σε βάρος του συνόλου, θα επικεντρώσουμε στη δυνατότητα ενός αθλήματος να αναδεικνύει προσωπικότητες μέσα από το σύνολο, όχι ως ένα άθροισμα μεμονωμένων ανθρώπων, αλλά μέσω ενός ποιοτικού συνδυασμού μιας συλλογικής προσπάθειας, υπενθυμίζοντας πάντα ότι πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι αυτοί που παίζουν μέσα στο γήπεδο, αυτοί είναι που τελικά πάντα θα έχουν τη δύναμη και όταν αυτοί το αποφασίσουν μπορούν να πετάξουν από το γήπεδο πουλημένους, διαιτητές ή όχι, και τα αφεντικά τους. Γιατί όπως χωρίς ποδόσφαιρο δεν υπάρχει χωρίς ποδόσφαιρο χωρίς παίχτες, έτσι και δεν υπάρχει παραγωγή και κοινωνία χωρίς εργαζόμενους. Όπως χωρίς παίχτες ποδόσφαιρο δεν παίζεται, έτσι και χωρίς εργαζόμενους γρανάζι δεν γυρνά έτσι. Στα πρώτα χρόνια ακόμα της ίδρυσής του και σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου, το ΚΚΕ και η ΟΚΝΕ, μέσα σε μια πολύ βαθιά παρανομία ενάντια στους κατασταλτικούς μηχανισμούς, στην καπιταλιστική εργοδοσία, στο ιδιώνυμο του Βενιζέλου και γενικότερα σε διώξεις, σε δολοφονικές επιθέσεις και φυλακίσεις, ανέπτυξαν μια πρωτοπόρα δράση στο μέτωπο του αθλητισμού. Οργάνωσαν τη διεκδίκηση, αλλά και τη δραστηριότητα και την ψυχαγωγία, έπαιξαν ρόλο στην ψυχική και ηθική ανάταση. Συνέβαλαν στη συγκρότηση μαζικών αθλητικών σωματείων που προσέλκυαν ευρύτερο κόσμο και τον έφερναν σε επαφή με τις θέσεις και την ιδεολογία του ΚΚΕ. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έπαιξαν οι πρόσφυγες, που πρωταγωνίστησαν στην ίδρυση και την οργάνωση των εργαζομένων στα αθλητικά σωματεία. Έτσι, ως γνωστόν, γεννήθηκαν σε κάθε πόλη ομάδες με έντονο το προλεταριακό, το προσφυγικό στοιχείο και τα σημάδια μιας πολύ διαφορετικής κουλτούρας που ερχόνταν από τα παράλια της Μικράς Ασίας, από τον Εύξηνο Πόντο, από την Κωνσταντινούπολη. Ομάδες που δεν ξέχασαν μέχρι και σήμερα την καταγωγή και την ιστορία τους, και είναι πολλές. Μέσα σε αυτά ξεχωρίζει για τους περιστεριώτες ο Ατρόμητος, του οποίου οι πρόσφυγες ήταν η αρχική, αλλά βέβαια όχι η μοναδική ψυχή. Όπως μας πληροφορεί ο Νίκος Θεοδοσίου, γράφει ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Πανπροσφυγική το 1930. Γράφει «Εις όλους τους προσφυγικούς συνοικισμούς γήπεδα δεν υπάρχουν, κι όμως κάθε Σαββατοκύριακο τα χωράφια και οι μάνδρες και αυτοί οι κεντρικοί δρόμοι γεμίζουν από ποδοσφαιριστάς ή την εσαγωνίζονται άλλοτε μεν κλωτσώντας ένα γδούπο από κουρέλια και χαρτιά, άλλοτε δε ένα τσουβάλι το οποίο οι ίδιοι έκαμαν μπάλα. Αν υπήρχε γήπεδο, για παράδειγμα στο Περιστέρι, έστω και κάποιων μικρών διαστάσεων, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα». Αυτά γράφονται ακόμα από τη δεκαετία του 20 και του 30. Και χωρίς όμως γήπεδο, οι νέοι ιδρύουν στο Περιστέρι τον πρώτο ποδοσφαιρικό σύλλογο με το όνομα ΑΣΠΙΣ, από τον οποίο προήλθε αργότερα, όπως πολύ γνωρίζετε, ο νέος ΑΣΤΙΡ, που στη συνέχεια συγχωνέθηκε με τον Ατρόμητο Αθηνών και η έδρα μεταφέρθηκε στο Περιστέρι. Ο ένας σύλλογος δηλαδή έδωσε το όνομα και ο άλλος έδωσε το σήμα. Σύντροφοι και φίλοι, έχουμε πλήρη επίγνωση και δηλώνουμε ανοιχτά ότι θέλουμε σήμερα εδώ να βάλουμε τη δική μας μικρή συμβολή σε αυτό που ονομάζεται ιστορία της ομάδας της πόλης της φτωχολογιάς, της γενιάς της παράγκας και των προσφύγων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ πιο κατάλληλοι από εμάς για να τιμήσουν πιο ολοκληρωμένα τον Ατρόμητο. Και με αυτή την ευκαιρία αξίζουν και από αυτό το βήμα
Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του Ατρομήτου που περιμένουμε εν αγωνίως την κυκλοφορία του, τα παιδιά της Κερκίδας και το σύνδεσμό τους. Ακόμα και η ΠΑΕ θα μπορούσε κατά τη γνώμη μας να έχει τη δική της συμβολή, αλλά επέλεξε να τα βάλει με το ΚΚΕ και να του κουνάει το δάχτυλο κάνοντας μικρομεγαλισμούς. Δεν πειράζει, όπως γράψαμε, οι οργανώσεις του περιστερίου του ΚΚΕ δεν τιμούν την ΠΑΕ. Τιμούν τον ίδιο τον Ατρόμητο, την ομάδα της φτωχολογιάς και των προσφύγων. Δεν έχουμε καμία διάθεση ούτε να κολακεύσουμε, ούτε να τσακωθούμε με κάποιους άλλους, γιατί οι διαφορές μας είναι γνωστές. Άλλωστε, όποτε μιλάμε για τον Ατρόμητο, μιλάμε για μία γιορτή με τα πάνω της και τα κάτω της και πραγματικά μιλάμε για μία πραγματική γιορτή για το λαό του Περιστερίου. Ξαναλέμε όμως, γιατί ακούστηκαν πολλά, ότι το ΚΚΕ ούτε καπηλεύεται, ούτε ξαναγράφει την ιστορία του Ατρομήτου, αλλά δίνει τη δική του συμβολή σε αυτή. Καταθέτει τη δική του οπτική και μαρτυρία, γιατί τα μέλη του, και όχι μόνο, έχουν τέτοιο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση. Και σε αυτό θα σταθώ σε τρεις σύντομες πλευρές. Πλευρά πρώτη. Αν θέλει κανείς με μια κουβέντα να περιγράψει τους παίκτες του Ατρομήτου, ειδικά προπολεμικά, θα αρκεστεί σε λίγες γνωστές λέξεις. Παιδιά της φτωχολογιάς, της παράγκας, παίκτες που πλημμύριζαν τα σπίτια τους όταν έβρεχε, που φορούσαν δυο αριστερά παπούτσια αλλά ήταν τόσο φαρδιά που δεν τους ενοχλούσαν, κάποιοι που όταν έπαιρναν πριμ το έδιναν στο διπλανό του συμπαίκτη που ήταν πιο φτωχός, άλλοι που μαζί με την μπάλα έκαναν δυο και τρεις δουλειές για να βγάλουν τα προστοζήν, γιατί συμβόλαιο και πριμ ήταν άγνωστες λέξεις. Κάτι λεφτά λίγα μοιράζονταν και αυτά όταν η ομάδα έφερνε επιτυχίες και τις περισσότερες φορές ένα κερασμένο ούζο και μια ελιά. Είναι χαρακτηριστική μία έκφραση του γνωστού τερματοφύλακα του Ατρομήτου Στέλιου Κωνσταντινίδη, του Ντουλάπα, που έλεγε ότι στο διαιτητή ότι άντε σφύριξε τη λήξη, γιατί στη συνέχεια πρέπει να πάρουμε παπούτσια στα παιδιά μας. Αυτό έλεγε στο διαιτητή λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, και ενώ ήταν 1-1, γιατί περίμεναν οι παίχτες ότι το Χ, που σήμαινε μια τεράστια επιτυχία της εποχής, θα συνοδευόταν με πριμ. Προπολεμικά, μπάλες και σανό, ξύλο από τις μανάδες όταν τα παιδιά γύριζαν από το σχολείο που ποτέ δεν είχαν πάει, γιατί ασχολιόντουσαν με το ποδόσφαιρο, με το μπαλέτο των φτωχών, όπως έλεγαν κάποιοι λόγοι της εποχής. Αυτή την υπερηφάνεια, τη φτώχεια και την αλληλεγγύη, μαζί εμείς έχουμε καθήκον να τα τιμήσουμε. Και τέτοιες πλευρές αλληλεγγύης μπορούμε να βρούμε και στη σύγχρονη ιστορία του Ατρομήτου, και όχι μόνο παλαιά. Μπορούμε να βρούμε ακόμα και σε μία από τις πιο μαύρες στιγμές του. Γιατί μία μέρα σαν τη χτεσινή, το μακρινό 95, έφυγε από τη ζωή απροσδόκητα ο Μουκάντι Τζιμάγκα και συγκλονίστηκε ο αθλητικός κόσμος της χώρας. Ο λαός του Περιστερίου και του γηπέδου όμως δεν έμεινε στα μεγάλα λόγια όπως έμειναν διάφορα κανάλια της εποχής, αλλά πρωτοστάτησε στην ανθρωπιά για να βοηθηθεί ακόμα και αυτή η οικογένεια του άτυχου ποδοσφαιριστή. Πλευρά δεύτερη. Αρκετοί γνωρίζουν ότι στην κατοχή οι περιστεριώτες μάτωναν. 6 Νοέμβρη του 1944 γίνεται το μπλόκο εδώ από πάνω στο Περιστέρι. Παλικάρια του Περιστερίου βγαίνουν στα βουνά, φτιάχνουν πυρήνες στα εργοστάσια, στο λιγνητορυχείο, δίνουν τα καλύτερα παιδιά τους στην αντίσταση, στον ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ. Αυτό που ξέρουν όμως λίγοι ήταν ότι αρκετοί παίκτες του Ατρομήτου ήταν στην ΕΠΟΝ, στο ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ, οι περισσότεροι κρυφά, αρκετοί αξιοποιούσαν τον ποδοσφαιρικό τίτλο ως κάλυψη. Στο καφενείο Έγλι έπιναν καμιά πορτοκαλάδα και από εκεί πέρναγε ο σύνδεσμος του ΕΑΜ και τους έδινε την όποια αποστολή. Η Χαρίκος Κοντοβάγγελος και το μεγάλο αστέρι της εποχής Σαμπανίδης ήταν αποδεδειγμένα μέλη του ΕΛΑΣ και κάποιοι μέλη πυρήνων του ΚΚΕ. Για τον τελευταίο ειδικά κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα, γιατί όπως γράφει στο βιβλίο το Παύλος Κατώνης, γράφει ότι πριν το τέλος της δεκαετίας του 30 εμφανίζεται ένας πολύ μεγάλος σκόρερ. Το όνομά του Γιάννης Σαμπανίδης ή Γιάννος, βασικός σέντερ φορ του Ατρομήτου επί σειρά ετών. Και αν οι ιστορικοί είχαν στοιχεία για όλα τα παιχνίδια του Ατρομήτου προπολεμικά, θα ήταν μακράν ο κορυφαίος σκόρερ του. Λίγοι γνωρίζουν επίσης ότι ήταν τουλάχιστον τρεις παίκτες του Ατρομήτου ανάμεσα στους 31 εαμίτες περιστεριώτες που κατηγορήθηκαν ότι εκτέλεσαν τον κατοχικό αρχηγό αστυνομίας Περιστερίου και συνεργάτη των Γερμανών Γερόσταθο. Θα θυμούνται οι περιστεριώτες ότι ανάμεσα σε αυτούς τους 31 ήταν ο Ευγένης Χαραλαμπίδης,
πρώτος λαϊκός δήμαρχος Περιστερίου που το 48 εκτελέστηκε στις φυλακές της Κέρκυρας και η ηρωίδα του Περιστερίου επωνύτησα Άννα Παρλιάρου. Ακόμα πιο λίγοι γνωρίζουν ότι το Σαμπανίδη και το άλλο μεγάλο αστέρι της εποχής, το Δρόσο, που μετά έπαιξε στον Ολυμπιακό, τους έπιασαν σε μάχες στα Δεκεμβριανά οι Εγγλέζοι. Κάποιοι από αυτούς γνώρισαν φυλακή, κάποιοι το ανελαίητο κυνηγητό του μετεμφυλιακού κράτους. Άλλωστε, τις επαφές της ομάδας του Ατρομήτου με τον Ελλάς τις προδίδει και φωτογραφικό υλικό της εποχής, όπως η γνωστή ιστορική φωτογραφία της ομάδας βγαλμένη έξω από τα μαγειρία του Ελλάς στο Περιστέρι. Και ενώ, σύντροφοι και φίλοι, αυτή η ιστορία των ποδοσφαιριστών του Ατρομήτου και των φιλάθλων του είναι ταυτισμένη με τη φτωχολογιά της πόλης, δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την ιστορία όλων των διοικήσεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τι έλεγε. Είναι μάλλον ότι ο Ατρόμητος στην κατοχή για 2 χρόνια είχε πρόεδρο μία γυναίκα, την Άννα Μπάγιου. Ας δούμε τι λέει η ίδια και πώς έγινε πρόεδρος. Γράφει: «Ο άντρας μου εργαζόταν στην αστυνομία πόλεων στην περίοδο της κατοχής. Κάποια εποχή με έπεισε να θέσω υποψηφιότητα για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου. Επειδή στην ομάδα υπήρχε μεγαλύτερη συμπάθεια στο ΚΚΕ, μου ζητήθηκε να ασχοληθώ με τα διοικητικά του Ατρομήτου για να αποκατασταθούν κάπως οι ισορροπίες». Και έτσι ανέλαβα τη θέση του Προέδρου. Τρίτη πλευρά και τελευταία. Αναφέραμε μία πλευρά για την οικονομική ανέχεια των παικτών του Ατρομήτου. Άλλοι που έπαιζαν με δικά τους παπούτσια, άλλοι που υπέγραψαν δελτίο με μια πορτοκαλάδα και άλλοι που κάνανε πλάκα της φτώχειας τους και έλεγαν ότι το γούρι στους αγώνες είναι να παίζεις μόνο με τρύπιες κάλτσες. Υπάρχει όμως και μία ακόμη πλευρά. Αυτή του πολιτικού διωγμού. Κάποιοι που κόπηκαν από την Εθνική Νέων, άλλοι που κόπηκαν από την Εθνική Ανδρών, επειδή οι πατεράδες τους ήταν κομμουνιστές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό, εκτός από διάφορους παρευρισκόμενους εδώ σήμερα, είναι και το παράδειγμα του μεγάλου ποδοσφαιριστή Άγγελου Ράμφου. Ίσως του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που πέρασε από την ιστορία και την ομάδα της πόλης. Με την ευκαιρία λοιπόν δηλώνουμε για άλλη μια φορά την απέτηση του λαού του Περιστερίου για μετονομασία του Δημοτικού Σταδίου σε Άγγελος Ράμφος. Τον τιμάμε ξανά, όπως και άλλους, οι οποίοι βρήκαν εμπόδια στην αθλητική τους καριέρα, δεν μπόρεσαν να σταυρώσουν ούτε μια μεταγραφή, επειδή ήταν παλιοκομμουνιστές. Για να δανειστώ μια φράση που μου είπε πρόσφατα ένας παλέμαχος, μια φράση ενός παλιού στελέχους της διοίκησης. Κλείνοντας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και τιμούμε ιδιαίτερα για την παρουσία τους παλεμάχους του Ατρομήτου, αυτούς που με τις μαρτυρίες τους είναι η ζωντανή ιστορία της ομάδας και που το μοναδικό τους κίνητρο είναι η αγάπη για την ομάδα, για την πόλη και για τη φανέλα.